Τεράστια χαμόγελα στο Ρέθυμνο έχουν προκαλέσει τα μηνύματα που θέλουν την φετινή τουριστική περίοδο να είναι μια χρονιά σταθμός για τη χώρα μας. Η κίνηση στα δύο αεροδρόμια της Κρήτης σηματοδοτεί το άνοιγμα των ξενοδοχείων, με τα πρώτα μεταξύ των οποίων και τα μεγάλα των ανατολικών προαστίων της πόλης να ανοίγουν τις πύλες τους στα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, κάτι το οποίο είχε να συμβεί αρκετά χρόνια στο Ρέθυμνο, και ως τα μέσα του μήνα να ανοίγουν σταδιακά και τα υπόλοιπα. Το ουσιαστικό άνοιγμα είναι από τις 20 του Απρίλη και μετά. Από εκεί θα δούμε πάρα πολύ κόσμο. Είναι ελπιδοφόρο ότι μετά από πολλά χρόνια βλέπουμε μια κίνηση στον Απρίλιο που δεν την είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ας ελπίσουμε αυτή την καλή ροή των κρατήσεων που έχουμε μέχρι τώρα να μην την ανακόψει κάτι. Τα έσοδα θα είναι για μία ακόμα φορά από τον τουρισμό ρεκόρ για όλους πλην των εργαζομένων. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει φοβερή έλλειψη προσωπικού. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου, κρατήσεις και πληρώτες δείχνουν ξεκάθαρα πως είναι στο σύν, μιας και οι περισσότεροι ξενοδόχοι έχουν ήδη πουλήσει πάνω από το 50% των πακέτων τους, ενώ προβληματισμός επικρατεί στον κλάδο των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Υπολογίζω ότι το 2023 θα ισοφαρίσει το 2019 και σε αφήξεις αλλά και σε τζίρους, και σε πολλές περιπτώσεις σε ορισμένα destination θα το ξεπεράσει και θα μιλάμε πάλι για μια χρονιά σταθμό το 2023. Ξεκινάμε λοιπόν μια σεζόν η οποία είναι η δυσκολότερη όλων, γιατί οι ελλείψεις ξεπερνάνε τις 60 και 70.000 εργαζόμενους και κάποιοι ξενοδόχοι δεν πληρώνουν ούτε καν την κλαδική σύμβαση εργασίας. Και ενώ η αισιοδοξία παραμένει διάχυτη στον τουριστικό κλάδο, οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους σημειώνουν πως το αυξημένο κόστος ζωής, συνδυαστικά και με τις αυξήσεις στους μισθούς των υπαλλήλων τους και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, περιορίζουν κατά πολύ τα καθαρά κέρδη που θα τους επιφέρει η νέα τουριστική σεζόν. Το προσωπικό μας κοστίζει αυτή τη στιγμή αρκετά χρήματα, διότι δεν είναι μόνο τα χρήματα που παίρνει ο εργαζόμενος στο χέρι του, είναι και τα υπόλοιπα. Είμαστε το πιο ακριβοφορολογημένο τουριστικό προϊόν της Ευρώπης. Έχουμε τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές, τις οποίες χρόνια ζητάμε να κατέβουν. Δεν έχουν κατέβει στο βαθμό που θα έπρεπε μέχρι στιγμής. Έχουμε εργαζόμενους που μας καταγγέλνουν ότι πήγα σε ξενοδοχείο να μιλήσω, μου δίνουν 700 ευρώ καθαρά στη τσέπη μου, με ένα ρεπό την εβδομάδα, 26 μέρες εργασίας. Και πείτε μου εσείς ποιος μπορεί να τα απεξέλθει με αυτά.